Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα Hungry Talking. Εδώ είμαστε κλασικοί τέσσερις, όπου θα συζητήσουμε ένα από τα ωραιότερα και πολύ σημαντικά θέματα, τουλάχιστον για εμάς φαίνεται ωραίο, ελπίζουμε να το κάνουμε και για εσάς ωραίο, όπου θα πούμε την άποψή μας, θα... Έλα Δημήτρη μου λοιπόν, Οπαρε. Απλά και όμορφα. Ποιο είναι το πιο hot battle royale αυτών των ημερών? Που διανύουμε? Το Apex. Το Legends. Το Fortnite. Το PUBG. Πιο πριν. Γενικά πολλά τα ερωτήματα. Το Ring of Elysium. Το ringάκι. Λιώνει. Το ringάκι. Αδικήθηκε το ringάκι. Το μαύρο... Το Black Ops. Α, ναι, αυτό. Αυτό. Το μαύρο... Το Black Ops. Γενικά υπάρχουν αρκετά. Είναι η περίοδο, δεν θα πω περίοδο, μάλλον είναι η χρονιά του Battle Royale. Καλά, και υποτίθεται και πέρσι ήταν η χρονιά του Battle Royale, τώρα γίνει Bloody Push. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το ότι υπήρχαν, ρε παιδί μου, υπήρχαν. Οκ, Client Mind, τα αφήνεις απ' έξω. Πλέον όμως, όλα τα παιχνίδια βάζουν Battle Royale Mode. Ναι. Και, θα, και να πούμε ότι κοντοζυγώνει και του Battlefield το Battle Royale. Άλλο ένα Battle Royale λοιπόν που θα προσθεθεί στη λίστα. Mood. Γιατί για κύκλο έχει και ξεχνάμε, φωτιά. Και μην ξεχνάμε ότι μεγάλοι τίτλοι προσθέσανε όπως ήταν το Black Ops. Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε, ήταν 40 χρόνια franchise. Και... Μπράβο, και βάλανε ουσιαστικά το και, ήταν και, και είναι και επιτυχημένο, δηλαδή δεν είναι κακό, είναι ένα πολύ καλό mode. Ναι, εντάξει, και προφανώς πούλησε γιατί είναι και Black Ops. Καλά, αυτό σίγουρα, έτσι. Αλλά πολλοί δεν περιμέναν να είναι καλό. Σίγουρα, απλά έχει στηθεί γύρω από αυτό. Και επίσης, άλλο ένας τίτλος χρόνια μεγάλος, το CSGO. Καλά, ναι. Που έβαλε Battle Royale Mode. Φαντάσου. Δηλαδή... Μπαμπάς όλων. Οπότε, θεωρητικά, ναι. Το CS, το CS. Το CSGO. Το CS. Οπότε, ναι. Καλά αυτά, αλλά θα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά λίγο να δούμε τι γίνεται. Πάμε. Πώς ξέσπασε όλος αυτός ο ντόρος με τα Battle Royale όμως, Ρωμάγης. Δηλαδή, τι έγινε. Με τον Γιάννη, τον PlayerUnknown. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα είναι, έχω έρθει εδώ λοιπόν στον Νίκο και είναι η περίοδος πριν βγει το PUBG και του λέω ότι βγαίνει ένα παιχνίδι το οποίο θα κάνει τρομερό πάταγο. Ήμασταν εδώ, ήμασταν ακριβώς εδώ και το συζητάγαμε, είχα έρθει και το είχα πει. Και μου λέει ποιο για αυτά και του λέω ρε παιδί μου, βάλω το, του λέω στην πλατφόρμα του Steam. Και συζητάγαμε και για το H1Z1 που, μπράβο, ήταν, μπράβο, που, μπράβο, είχαν, μπράβο. Που δούλευε πριν αυτός και μετά είχαν τσακωθεί και πήγε σε άλλο στούντιο και φτιάξει δικό του. Και ουσιαστικά μπαίνει, το βλέπει και το αυτά ρε παιδί μου, λέει α ναι, μου λέει το έχω δει. Είναι, μου λέει τώρα να βγει και τα σχετικά. Ναι, του λέω και εγώ έχω διαβάσει, του λέω θα γίνει, του λέω πάταγος από αυτά πολύ που διαβάζει και όλα αυτά. Περβολικά, δηλαδή μιλάμε τώρα για εποχή, όχι. Δηλαδή έμπαινε για και έβρισκε bug, δηλαδή ήταν bug και από το launch του παιχνιδιού. Σε τέτοια. Ναι. Άρα, μήπως πάμε στο ωραίο 2017. Άνετα. Ναι. Άνετα. Ναι, νομίζω ότι εκεί είμαστε. Μάλιστα. Οπότε βγαίνει λοιπόν σταδιακά το PUBG. Και γίνεται αυτός ο ντόρος. Γίνεται μεγάλος ντόρος διότι το είχαν χαϊπάρει αρκετά η PUBG Corporation. Ο PlayerUnknown. Ο PlayerUnknown. Και ουσιαστικά εκεί πέρα στήθηκε αυτό το πανηγυράκι που λέμε Battle Royale. Γιατί μόλις βγήκε, κύλησε χοντρικά ένας μήνας, σου βάζω 1,5, και άρχισαν και φύτρωναν Battle Royale. Ναι. Εντάξει, προϋπήρχαν κάποιοι τίτλοι, αλλά επίσημα Battle Royale ξαφνικά και free to play, αλλά και ξαφνικά ξέρεις, του τύπου, εντάξει ρε παιδί μου, πάρε έτσι, στήσαμε ένα τώρα και πάρ' το. Ναι, βέβαια, στήλ Fortnite ήταν στο Θεό. Όλοι, οποιοσδήποτε και η μάνα το έπαιζε PUBG. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Και πριν το, τώρα που παίρνουν συνέχεια updates, που είχε άλλα mods, άλλα maps, είχε ένα φτωχό map, 5-10 φτωχά όπλα και εκεί γκανιαζόσουν. Και ένα τηγάνι. Και ένα τηγάνι που σε έσωνε. Ένα τηγάνι και ένα όνειρο. Αυτό ακριβώς. Σήμα κατά δε. Κάτσε ρε, δεν έχουμε φάει ακόμα ρε. Από την πείνα. Από την πείνα. Από την πείνα, τι να κάνουμε. Ο Παναγιώτης τώρα την έστειλε την παραγγελία να πούμε. Όχι, ψάχνω ακόμα. Ψάχνω ακόμα, δεν έχει φύγει. Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Ούτε πεινάτα, τίποτα. Όχι, γι' αυτό. Αυτά τα έχω πει εγώ το προηγούμενο. Έχω κάνει expose ολόκληρη σελίδα. Έτσι, έτσι. Με φαγητά. Δεν μας κάνει. Τουλάχιστον, οκ, δεν έχει πεινάτα. Κάνε να ρίξει ένα sponsorship. Δηλαδή κάτι.
Κάτι. Όποιος θέλει, παιδιά, να τρέφει αυτό εδώ το κανάλι, δεν είναι πρόσδεκτο. Και όλοι... Στείλτε παγιδό ρε μαγιά. Και οι creators, ξέρω εγώ, έχουν PO Box και τους στέλνουν πράγματα, εμείς θα παίρνουμε τα περάκια με φαγητό. Στείλτε τα περάκια ρε μαγιά. Σας θέλουμε πίσω ρε μαγιά. Ναι, πλημμένα, πλημμένα. Και πλημμένα. Πλημμένα. Γιατί αυτοί είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, επανερχόμαστε τώρα. Αυτοί είστε. Αυτός είναι καφές. Damn. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα. Τα έχει βάλει με τη σειρά Δημήτρη. Μ' αρέσει όταν είναι. Υπάρχει ρε, οργάνωση. Μ' αρέσει όταν υπάρχει οργάνωση. Συνεχίζουμε. Για πάμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν, προσωπικά θυμάμαι τον τόρο που γίνει με το PUBG. Δεν είχα μπει στη διαδικασία όμως να ψάξω, να μπω, να παίξω κτλ. Ήξερα τι γίνει απλά ένα τόρο. Κύριο. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Για να μιλήσουμε λοιπόν, θα βάλουμε και νούμερα από Twitch. Επειδή έχουμε πρόσφατα πολύ τέτοιο. Ναι. Όταν βγήκε λοιπόν το PUBG. Δεν θα πούμε τώρα streamers και τέτοια τι νούμερα κάνουν και αυτά. Είχε φτάσει πάνω από 400.000. Τώρα μιλάμε για ώρες, εντάξει, okay. Σίγουρα για Ελλάδα αργά, προφανώς όμως για Αμερική νωρίς. Καλά, Αμερική είναι απόγευμα, βράδυ. Έτσι, εκεί είχε φτάσει πάνω από 400.000 άτομα να παρακολουθούν το παιχνίδι. Μαλάκα, what the fuck δηλαδή. Σίγουρα, μιλάμε τώρα για 400 και πάνω, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω αν είχε ακουμπήσει και την 500. Δεν το ξέρω, αυτό δεν το θυμάμαι, είχα δει όμως... Πάλι υπερβολικό του. Ναι, σίγουρα το 400 ήταν σίγουρο. Και γίνεται όλος αυτός ο τόρος και έρχεται πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει αυτό, ξεφυτρώνουν ξαφνικά μικρά μανιταράκια, θα τα λέω εγώ ρε παιδί μου. Κάτι τύπου Ρία Μνερό Αγιάλ. Κάτι τύπου. Ζούλα. Εντάξει, το Ζούλα ήταν. Είναι μεταγενέστερο. Εντάξει, το Ζούλα ήταν. Ήταν free to play, αλλά δεν είναι. Ήταν την ίδια εποχή ή βγήκε πιο μετά. Το Ζούλα. Όχι, είναι πιο παλιό το Ζούλα. Πιο παλιό από όταν πρωτοβγήκε το PUBG. Ναι, είναι πιο παλιό το Ζούλα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο παλιό το Ζούλα. Και εκτός αυτού. Δεν είναι καθαρό Battle Royale. Είναι περισσότερο. Είναι περισσότερο CS. Πάει προς CS. Ναι, είναι καθαρά προς τα εκεί. Δηλαδή μέχρι και πίστες είναι. Κάτι εικόνα και εκατομμύρια. Ναι. Είναι για αγκάνιασμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ούτε χτίζονται. Θα σου πω το άλλο. Λοιπόν. Και εμφανίζεται λοιπόν για να. Όποιος δεν το έχει καταλάβει φυσικά για το Fortnite. Οκ. Ή όπως το έχουν γράψει στην πανέμορφη κρατική ελληνική τηλεόραση. Το Fortnite. Υπότης. Ο Fort, υπότης. Ο Fort, ο υπότης. Fortnite. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά. Πότε ήταν release όμως το Fortnite. Δηλαδή βγήκε εντελώς. Δεν ήταν ούτε early access όπως το PUBG ούτε τίποτα. Απλά. Καταρχήν είναι ακόμα early access. Ναι, αφού παίρνει συνέχεια updates. Όχι, εννοώ ότι δηλαδή δεν ήταν ένα πολύ πρώιμο στάδιο του. Ό,τι ήταν πρώτη σεζόν είναι και τώρα δηλαδή. Εξαρτάται πώς το λες. Το εννοώ ότι δεν έχει. Το gameplay είναι ίδιο από την πρώτη σεζόν μέχρι τώρα. Ναι, δεν αλλάζει. Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει. Εκτός modes, εκτός creative, εκτός τα πάντα. Α, δηλαδή, έχουν αλλάξει λεπτομέρειες. Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά πέφτεις από το λεωφορείο. Το ίδιο. Κάτω, χτίζεις, μαζεύεις σύλλες, παίρνεις όπλα, γκανιάζεσαι. Αυτό είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Σίγουρα, κάθε παιχνίδι. Ναι. Εξελίσσεται. Απλά ρε παιδί μου, άμα συγκρίνεις και του PUBG, δες το PUBG όταν πριν γίνει το official μέσα εισαγωγικά release που, κάνει ναι, που ήταν και τα γραφικά ήταν. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή πλέον έχουν βελτιωθεί ακόμα και το falling που κάνεις. Ναι. Έτσι, δηλαδή πλέον έχει και, πώς το λένε, και κίνηση ρε παιδί μου και καλό ότι προσγειώνομαι. Δεν είναι ότι απλά προσγειώθηκα. Ναι. Και έφυγα. Έχει ρε παιδί μου ότι πέφτω, κάνω κουτρουβαλάω λίγο. Κάνω... Έχει δηλαδή. Τη σφαίρα να φας, έχει λίγο σπρέι με αίμα, έχει λεπτομέρεια. Βαράς τον τοίχο, την πόρτα διαλύεται. Και θα βαρύσει την πόρτα η πόρτα. Ο τοίχος. Ναι, είναι αυτό που ρε παιδί μου ότι ουσιαστικά έχω ένα προϊόν. Είναι πώληση. Και ουσιαστικά το εξελίσσω σιγά σιγά. Οκ. Παρ' όλα αυτά, εμφανίζεται λοιπόν το Fortnite. Κάνει. Τον πάταγο. Όχι, απλά ισοπαίδωσε τα πάντα το Fortnite. Ναι, σίγουρα, αλλά πριν γίνει αυτό, έχουμε δύο παιχνίδια τα οποία κοντράροχτυπιούνται. Ναι, yes. Στα ίσα. Στα ναι. ίσα. Ναι. Δηλαδή. Τώρα. Όχι. Στην αρχή. Και στην αρχή. Με το που βγαίνει το Fortnite, δεν είναι ότι είναι μπαμ Fortnite μόνο. Όχι. Στην αρχή. Ναι, αυτά ήταν και είναι... κάτω από το PUBG. Πολύ. Στην αρχή ήταν πολύ πολύ. Είναι και το λογικό. Απλά σου λέω ότι στην αρχή βλέπει, έχει ένα PUBG το οποίο έχει δημιουργήσει έναν τόρο. Είπε ο Δημήτρης κοντά στα μισό εκατομμύριο τέλος πάντων, σου λέω εγώ. Στο Twitch. Τις κακομοίρες γίνονται. Ναι. Και με τα controversies που είχαν γίνει και με. Και ντόρος όχι μόνο για το παιχνίδι και το πόσο καλό είναι και το πόσο κόσμο φέρνει. Και το ότι ο player unknown που είχε φύγει από εκεί και του λέγανε ότι τον κατηγορούσαν ότι έκλεψε assets και ότι
και ότι αντέγραψε ένα άλλο παιχνίδι ώστε να φτιάξει το δικό του και τέτοια, αλλά εντάξει, τώρα έτσι όπως έχουμε φτάσει με τόσα πολλά παιχνίδια, δηλαδή άμα φτιάξει όλο ένα shooter, θα πει: «Ω, κλέβεις Call of Duty που το έχει βγάλει προ 15 χρόνια». Δεν είναι. Λοιπόν, και εμφανίζεται το Fortnite και το κοντράρι στα ίσια. Στα ίσια. Ξεκινάει το κοντράρι στα ίσια. Ξεκινάει το κοντράρι στα ίσια, ναι. Ανεβάζει αριθμούς στο Twitch, βλέπεις μεγάλους streamer full από εκεί παίζουν PUBG, παίζουν Fortnite και όλο το κοινό σιγά σιγά μεταπηδάει στο Fortnite. Ναι. Υπήρξαν πιστοί. Ναι, σίγουρα δεν αλλάξανε. Εγώ δεν λέω ότι υπήρξαν πιστοί. Μέχρι πρώτη ενός πιστεύω ήταν το PUBG έχει το δικό του κοινό. Ναι. Και το Fortnite έχει όλα, το άλλο δικό του κοινό. Όλα τα παιχνίδια έχουν το κοινό τους. Αυτό είναι νόμος. Απλά δεν σου λέω ότι από το PUBG όλοι φύγανε και πήγαν στο Fortnite. Όλοι το κάνανε, αλλά όχι όλοι. Αυτό. Πολλοί, ας πούμε, αυτό που είπες, μπορεί κάποιος να το θεωρεί παιδικό το Fortnite, είναι μόνο hardcore συνέχεια PUBG. Ναι. Ο άλλος μπορεί να, ο άλλος που έχει όλα τα παιδάκια, το 80% πιστεύω που παίζουν προφανώς. Θα παίζουν Fortnite. Προφανώς. Και το 80% αυτών που παίζουν Fortnite είναι παιδάκια. Και άλλο ένα, ναι, και άλλο ένα τεράστιος λόγος είναι το free to play. Ναι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, ναι, από όλα. Ουσιαστικά αυτό ήταν που ανέβασε το Fortnite, σε βάση ότι σου δίνουν ένα παιχνίδι με αυτά που σου παρέχει, okay, που πάνω κάτω πες τα ίδια με μεγάλη διαφορά το χτίσιμο. Ναι. Αν θες να το υποστηρίξεις, παίρνεις στο shop. Μπράβο. Και άμα θες να το υποστηρίξεις ακόμα παραπάνω, παίρνεις το single player. Όχι το Battle Pass. Για το Save the World. Ναι, το Save the World. Που ακόμα το περιμένουν. Όλοι οι περιμένουν. Τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν πεινάνε, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή δεν πεινάνε καθ' σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πεινάνε. Δηλαδή κάνουν. Το development έχει τελειώσει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Απλά επειδή αλλάζουν τόσο ριζικά από κάθε σεζόν το map και αυτά, εντάξει, το gameplay πόσο να αλλάξει. Αυτό το gameplay είναι σχεδόν από την αρχή. Skins, modes, emotes, αυτά. Και δηλαδή συνέχεια δεν κάθεται, πώς το λένε. Δεν περιμένει, γίνεται stale, δεν παγιατεύει το παιχνίδι. Δεν γίνεται παγιάτικο. Πάντως ο νούμερο ένας, λόγος, ο νούμερο ένας λόγος πάντως που πέτυχε το Fortnite ήταν... Το παίζουμε εμείς. Καλά, ναι. Το χρηματικό, ήταν τσάμπα. Αυτό, ναι. Αυτό είναι. Είναι βασικός λόγος. Από προσωπική δώρα πλευρά θα σου πω. Λέγατε για το PUBG. Το θυμάμαι που το αναφέρατε και το λέγατε. Στα νιάτα σας. Κάποια στιγμή λοιπόν αναφέρει ο Δημήτρης με τον Παναγιώτη ότι παίζουν ένα παιχνίδι αντίστοιχο του PUBG. Το οποίο είναι δωρεάν, το παίζουν από το PC. Ναι. Και κάνουν χαμό. Ωραία. Εγώ ακόμα δεν είχα PC. Ήμουνα με την κονσόλα. Απλά το έχεις μόνο για να καβουρδίζει η αμύγδαλα. Ναι, το λάθος δεν πιάνεται για πίσω, το θυμίζω. Τέλος πάντων, και είχα την κονσόλα. Και βλέπω, ψάχνω, μπαίνω μέσα στο store. Πριν cross-platform και... Ναι. Μπαίνω στο store και βλέπω Fortnite, ότι ήταν δωρεάν. Το κατεβάζω. Παίζω. Ωραία, κομπλέ. Ρίχνω ένα καντήλι, ρε. Στην πορεία. Σπάω το PlayStation, παίρνω ένα άλλο. Στην πορεία λοιπόν, και πάω στο δεύτερο λόγο που πέτυχε. Το Fortnite, έρχεται το crossplay, το cross-platform. Ναι. Όπου όταν βρήκα ότι μπορώ να παίζω με εσάς, όντας εγώ από το PlayStation, έκανα πάρτι. Ναι. Γιατί λες, προφανώς δεν είσαι μόνος μετά. Ναι. Ας πούμε, εμένα είναι ένας βασικός λόγος, παιδί μου, που... Μ' αρέσουν τα battle royale, ωραία. Ναι. Και γενικά μ' αρέσει να παίζω παιχνιδάκια και γενικά να ναι. Αλλά βαριέμαι να τα παίζω μόνος μου. Ναι, λογικό. Άμα θες να παίξεις μόνος, θα παίξεις ένα single player παιχνίδι. Παίξεις ένα single player, ένα τίτλο, το οποίο μπορεί να είναι ένα story, κάτι ρε παιδί μου, θα έχει μια ιστορία. Στο μέτρο που μόλις βγήκε στο Epic Launcher αποκλειστικά για ένα χρόνο. Έτσι, να τα λέμε όλα αυτά. Έτσι. Τώρα, εντάξει. Δεν κάνουμε μπουε κοντά στο Steam, αλλά... Όχι, το Steam μας έχει στηρίξει, έχει δώσει ψωμί το Steam. Επανερχόμαστε. Που λες, ναι, σωστό αυτό που λέει Δημήτρης, και εγώ αυτή η άποψη είμαι. Άμα είναι να παίξει μόνος σου, παίξε ένα survival. Ναι, παιδί μου, δηλαδή ακόμα και στα. Survival single player. Ναι, τίποτε. Δηλαδή, οκ, θες να κάνεις που λέω και ένα stream. Ναι. Να το κάνεις. Ωραία, οκ. Δηλαδή, προσωπικά δεν θα κάτσω να παίξω solo. Ναι, λογικό. Πρώτον, το παράδειγμα. Μπορεί άλλος να θέλει να είναι ο Ninja και να παίζει μόνιμα solo. Ναι. Ούτε και ο Ninja δεν παίζει μόνο solo. Προφανώς. Θα παίξει και θα κάνει τέτοιο. Προφανώς, πρώτον, γιατί δεν το έχω. Έτσι, δεν μπορώ να παίξω solo. Θα παίξω και θα. Οκ. Θα καβλαντήσω λίγο. Okay. Αλλά είναι το θέμα ότι το βαριέμαι. Δηλαδή,
ούτε με, δεν έχεις με κάποιον να μιλήσεις, παίζεις εκεί πέρα, εντάξει, σκοτώσαμε ναι, και... Δηλαδή, ναι, δηλαδή, άντε να, τι θα, θα μιλήσεις με το, θα έχεις ρε παιδί με, έτσι, με μια, μια, okay, επαφή, μια live τέτοια, ναι, με το κοινό που θα γράφει στο τέτοιο. Ναι, οκ, okay, αλλά είναι άλλο ένας μέσα σε ένα παιχνίδι και να ναι, μιλάς με τον άλλο. Εγώ μπορεί να μην έπαιζα Fortnite άμα δεν παίζαμε όλοι μαζί. Ναι, πολύ πιθανό. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Απλά είναι αυτό ότι είναι μεγάλος τέτοιος ότι έχει, έχουν όλα, να πούμε και το άλλο ρε παιδί μου, ότι όλα έχουν το ίδιο mode. Δηλαδή σε φάση ότι μιλάμε solo, duos, squads. Ναι. Ναι. Έχει και 3-man το PUBG. Και 3-man το PUBG. Ναι. Οκ. Okay. Τώρα. Τώρα. Καιρό το έχει, κάνα το χρόνο. Έχει, αυτό, το βάλανε όμως. Ναι. Δεν, δηλαδή όταν ξεκίνησε δεν υπήρχαν τα. Όχι, ήταν τα ρωσικά. Ναι. Τα κλασικά. Πάντε να πάρει και λίγο κάποιοι άλλοι να, να ακούνε, να βάλουν και παραπάνω και λιγότερα άτομα. Θα πούμε μετά. Άστο. Εντάξει. Να το πάρω σαν πάσα. Να το πάρει σαν πάσα, σαν σπόντα, ό,τι θες να το πάρεις. Να το πάρω λοιπόν σαν πάσα και να πούμε ρε παιδί μου ότι, γιατί είπαμε θα μιλήσουμε και με νούμερα. Ναι. Και οκ, okay, λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα PUBG από τη μία το οποίο έχει κάνει 400.000 στο άνοιγμά του, να το πούμε έτσι, και έχουμε ένα, πώς το λένε, ένα Fortnite το οποίο μπαίνει. Γεια σας, καλησπέρα μάγκες, ήρθα, είμαι δωρεάν, ελάτε να με παίξετε. Κατουρά όλους τους υπόλοιπους. Τους κατουρά όλους τους υπόλοιπους. Έχω αυτό και αυτό και αν είστε. Ναι, 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 έχω από όλα. Έχω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Τα πάρτε τα όλα δωρεάν. Ρε. Άμα θέλετε, μόνο πληρώστε ναι, μόνο αυτά για να πάρετε και αυτά. Και πολύ πιο μετά βγήκε, ας πούμε, π.χ. το PUBG στο Xbox. Και μετά. Στο PlayStation. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και με νομίζω. Και δεν είχα crossplay στην αρχή. Cross platform. Όχι, νομίζω δεν υπήρχε. Στην αρχή δεν υπήρχε. Μετά ουσιαστικά το κάνανε γιατί εντάξει, το βγάλανε, το τρέξαμε, είδαμε ότι τρέχει, οκ, μετά παίχτε. Και ουσιαστικά αυτό που έκανε το PUBG μετά για να χτυπήσει το Fortnite ήταν το mobile. Ναι. Οκ. Εν τω μεταξύ ήταν εντελώς άλλη. Εντελώς άλλη. Δηλαδή δεν ήταν όπως παίζει στο Fortnite. Όλοι παίζουν στο ίδιο Fortnite. Το PUBG Mobile είναι άλλο από το PUBG το κανονικό. Είναι σερβερ. Ναι. Είναι ένα σερβερ μόνο του. Δηλαδή θα παίζετε μόνο ή παίζετε από αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να σε αναμίξω τώρα σε ένα με το κινητό ή το tablet οτιδήποτε με κάποιον που θα έχει ένα κτίνος PC και θα βλέπει σε κυρτή με 1440 να παίζει στα 144Hz και να γεια σας. Ναι, και απλά δεν έχει καμία ελπίδα ο άλλος. Ναι, δεν γίνεται. Καμία δηλαδή ελπίδα. Ο χειρισμός είναι τελείως διαφορετική. Οπότε πάμε λοιπόν στα νούμερα και έχουμε λοιπόν το Fortnite που μπαίνει με 200, με 100, με 200, 300.000 και ουσιαστικά οι 300 λοιπόν αυτές χιλιάδες που έχουν γίνει στο Fortnite έχουν αρχίσει και πέφτουν από το PUBG. Και μιλάμε λοιπόν σε μια φάση όπου έχουμε ένα PUBG το οποίο είναι στα 250, 260, 270, 300. Είναι νούμερα. Είναι νούμερα, είναι νούμερα τώρα, είναι... έτσι. Που μιλάμε τώρα, μιλάμε να το βλέπουν άτομα, να έχει views. Ένα τέτοιο. Ασχέτως πώς το παίζουν εκείνη τη στιγμή. Και ένα Fortnite να το έχει κοντάρει πραγματικά στα αίσια και να έχει από το 0. Ναι, ναι, από το 0. Ναι, σχετικά. Να έχει μπει και να παλεύει. 100, 200, 300. 400 χιλιάρικα. Φανές δικαιονίτζα, τα κάνει όλα μούτι. Και βασική, για να μην λέμε. Τώρα τέτοια άτομα τα οποία το πήραν το χεράκι ήταν κάτι μεγάλη streamer. Ναι, ναι. Που... Και έγινε τον μπαμ, θεωρώ. Που... Με πόσους streamer. Με πολλούς streamer. Και μεγάλοι streamer παίζανε και PUBG, μετά παίζανε Fortnite, μπράβο, μετά παίζανε Black Ops, μετά παίζανε όλα τα υπόλοιπα. Και το θέμα είναι ότι επειδή είδαν ότι είχε απήχηστη το Fort, δηλαδή ξαφνικά τα νούμερα του εκτοξεύθηκαν. Ναι. Έτσι, σε σύγκριση με το, όταν παίζαν PUBG. Είπαν ότι okay, το βρήκαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε χτυπήσει φλέβα χρυσού. Τέλος. Fortnite live streams, ναι, Fortnite ναι, 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 video, πάντα, Fortnite. Highlights από το τέτοιο. Βάλτε. Ναι. Δηλαδή έβγαινε content αέρα. Fails, compilation. Ναι, ναι, και φάνηκε ότι όλο το YouTube δηλαδή έγινε, έγινε διάβλο για το Fortnite. Όλα τα πάντα. Fortnite. Και... μέχρι και πώς να μαγειρέψετε μουσακά Fortnite. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο που είναι σε φάση ότι in real life, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πράγματα του Fortnite. Δηλαδή υπάρχουν YouTuber που φτιάχνουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Shield Potion. Ναι. Υπάρχουν που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, Bandages. Όλους σε φάση όμως μόνος ότι... του τα emotes, ξέρω εγώ, τους χορούς. Ναι. Σημαντικό η χορή, σημαντικό πολύ μεγάλο κλειδί η χορή για τον Fort. Και αυτό που πραγματικά εκεί βγάζω το καπέλο. Δεν φοράς καπέλο όμως. Δεν φορά αυτή τη στιγμή καπέλο. Όχι, εντάξει, Δημήτρη, βγάλω το σκούφο εσύ για μένα. Λοιπόν. Δεν το ξέρουν, όντως. Ναι. 70 χιλιάρικα. Και το άλλο είναι 200 στο τη χειρότερη. Το άλλο είναι 200 στη χειρότερη. 200-205 στη χειρότερη. Και έρχομαι λοιπόν και παίρνω την μπάσα πριν από τον Νίκο. Που, τη σπόντα μάλλον θα πάρω τον Νίκο. Και εμφανίζεται ένας διάολος. Από το πουθενά. Ναι, από το πουθενά, διότι ανακοινώθηκε και εκδόθηκε την ίδια μέρα. Ναι, δεν το. Είπα, σε φάση ξύπνησε το πρωί λοιπόν η κυρία Respawn. Και λέει, λοιπόν, τι θα κάνω σήμερα, θα το ανακοινώσω. Δεν το ανακοίνωσες. Δεν είπα θα το ανακοινώσουμε χθες. Δεν πειράζει. Ούτε τρέιλερ.
Τίποτα. Βγάλτο ρε, βγάλτο, βγάλτο. Λοιπόν, κάτσε κάτω. Κάνε ένα tweet ότι βγάζουμε παιχνίδι. Το κάνω μισό λεπτό. Έχει τα σύνδεση στα μαγαζιά. Ωραία. Πάμε. Και βγαίνει ένα Apex Legends. Ναι. Που. Και ήταν όλοι. Τι! Α! Που τα ισοπεδώνει. Τι έγινε! Όλα. Είναι δύο εβδομάδες παιχνίδι. Free τίτλος. Free τίτλος από... στο Origin. Ναι. Free στο Origin. Συγγνώμη, αυτό. Free στο Origin. Το Origin της EA, το Origin. Το Origin της EA. Αυτό ακριβώς. Free στο Origin. Έχει θάψει παιχνιδάρες και τώρα κάνανε μία σωστή κίνηση. Να είναι καλά η Respawn Entertainment Interactive αυτή η φίλη μας. Ό,τι είναι αυτή, ναι. Η δημιουργή του Titanfall 1 και 2, που είναι στο universe του Titanfall, το Apex. Τώρα... είναι μέσα στον κόσμο, θα το εξηγήσουν. Άλλοι κράζουν γιατί θέλουν τα Titanfall 3. Ρε, παίξε ρε, μαλά, τώρα είναι αυτό το play. Ένα παιχνίδι. Είναι που να είναι balanced το economy. Να έχει να έχεις in-app, να αγοράζεις μέσα στο shop πράγματα. Και απλά μπαίνει ένα καρδιακό σπαλμό. Τι! Απεινεδωτήσει. Και μπορείς να τα κραφτάρεις και μπορείς να αγοράσεις με λεφτά και να τα βγάλεις μέσα από το παιχνίδι. Και παίρνεις pack σε κάθε level και είναι όλο fucking free to play. Το PUBG το πληρώνεις. Το Fortnite δεν το πληρώνεις, αλλά έχει βάζεις V-Bucks και πληρώνεις. Σου δίνει όμως και V-Bucks. Σου δίνει V-Bucks, 100 V-Bucks κάθε 25 level, αλλά πάλι σου δίνει. Σου έχει και ένα κάρο microtransactions μέσα από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι, skin για το όπλο, skin για σένα, δηλαδή emote, δηλαδή να πεις μια ατάκα. Όλα μπορείς να τα φτιάξεις μόνα σου ή να κερδίσεις από το level up τα resources ή να πληρώσεις και να τα αγοράσεις. Και στο Fortnite τα έχει όλα αυτά εκτός από το να τα φτιάξει, να μαζέψει resources για να το κάνεις μόνος σου. Και το ωραίο ποιο είναι, παιδί μου, ωραία, μιλάμε τώρα για το Apex. Ωραία, είναι ο πιο τελευταίος, ο πιο πρόσφατος, ο πιο φρέσκος τίτλος που βγήκε αυτή τη στιγμή. Μιλάμε τώρα για Battle Royale. Και έχει πολύ ωραίο art style. Δεν είναι ούτε είναι πάρα πολύ κοντά στο PUBG, ούτε πάρα πολύ κοντά στο Fortnite, ούτε Black Ops. Και πολύ Overwatch. Το ρίγο θυμίζει λίγο. Γιατί είναι μαζί με το PUBG. Το ωραίο είναι ότι αυτοί οι τύποι ήρθανε και λένε ότι οι βλάντες, οι στούριδες και βλάντες και λένε παιδιά θα φτιάξουμε ένα λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι έχει βγει πριν από εμάς. Αραδιάσαν τίτλους. Ωραία λοιπόν. Το PUBG, λοιπόν μιλάμε για το PUBG, λοιπόν έχει αυτό, έχει solo, duo, squad, προσθέσανε μετά από λίγο τα τρία, εμείς θα κάνουμε μόνο τρίο. Δεν ξέρω τι... Μόνο τρίο. Ωραία. Πόσο στοίχημα, πόσο θα το βγάλουν και τα υπόλοιπα. Περίμενε. Περίμενε ή θα σου πω. Έχω να σου πω. Κλείνουμε παιδιά, θα βγάλουμε μόνο τρίο, θα ξεκινήσουμε έτσι ρε παιδί μου, όλα βγαίνουν σε όλο ντουο και δες, τρίο. Τρίο. Ναι, ωραία. Το πήραμε αυτό το PUBG, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Εντάξει, θα πάρουμε κανένα δυο έτσι σχέδιο όπλο τέτοιο, αλλά Klein Mine. Έχεις τους, πώς το λένε, τα archetypes από τα όπλα και τα φέρουν στο art style του. Προφανώς. Του Apex, τα κάνουν, φαίνονται λίγο πιο, δεν είναι σαν κανονικά, σαν μοντέρνα πλέον. Τα κάνουν λίγο πιο διαστημό, πιο sci-fi, πιο στυλ τέτοιο, ναι. Δηλαδή έχουν πάρει και λίγο Halo. Όχι, το έχεις φέρει σε άλλο universe τελείως. Αλλά ένα-δύο όπλα είναι πολύ κοντά στο Halo. Τώρα με ρωτήσω ονόματα και τέτοια παιδιά, έχω παίξει τρεις φορές Apex η ζωή μου. Ακόμα τα μαθαίνω. Δεν ξέρω. Και εμείς που έχουμε παίξει 13, τα ξέρουμε νομίζω. Δεν ξέρω. Έχει όπλα που είναι με energy ammo, δηλαδή είναι και καλά εικονικό. Το άμμο είναι με laser, μπαμ. Κατευθείαν, ναι, ενέργεια. Ενέργεια. Που λες, λοιπόν έρχονται αυτό, μετά τι λέει, έχουμε το Fortnite, θα πάρουμε το Fortnite, θα πάρουμε λίγο έτσι από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από αυτό. Εντάξει, δεν θα πάρουμε πάρα πολύ το περιβάλλον, παιδί μου, δεν θα το κάνουμε τόσο. Αλλά θα πάρουμε, ρε παιδί μου, θα πάρουμε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Το rarity στα όπλα. Μπορεί να, το, δεν ξέρω. Το πόσο, και το πώς πέφτεις είναι δικό τους. Ναι, είναι δικό τους, αλλά είναι, μαζί με το art style και έτσι όπως είναι χτισμένο το PUBG, εμένα μου φαίνεται εντελώς διαφορετικό, δηλαδή είναι πιο κοντά το Apex σε αυτό το κομμάτι στο Fortnite από το PUBG. Okay, ναι, σίγουρα. Μπορεί. Ναι. Και όταν πέσεις κάτω όμως, το ότι παίρνεις όπλα, παίρνεις bandages, παίρνεις shields, παίρνεις τα touch που σου βάζεις πάνω, είναι πολύ πιο κοντά στο PUBG. Ναι, γιατί σου έχει ένα βασικό όπλο χωρίς να σου έχει διαβαθμίσεις, δηλαδή έχεις ένα όπλο και είναι μοβ κίτρινο. Ναι, το ένα είναι, το όπλο είναι αυτό. Δηλαδή δεν έχει
απλό. Α πούμε, εγώ επειδή εμένα μου αρέσει, ναι, αρέσει το Scout Rifle που, okay, είναι, που είναι ανάμεσα σε Assault και, και Sniper. Άμα δεν του βάλει διόπτρα και δεν το μπουκώσει τα attachments, είναι σαν ψηλό. Είναι semi assault που βαράει πολύ, που βαράει πολύ μακριά. Okay. Γιατί άμα πάρει το assault και βαρέσει 200 μέτρα, δεν πετύχει τίποτα. Βέβαια, άμα του βάλει attachments, διόπτρε και τέτοια, θα είναι καλύτερα. Ναι, παιδί μου, δεν παίρνω αυτό. Ισχύει με τα attachments, με τα χρώματα του. Γιατί δεν παίρνει, παιδί μου, ένα άσπρο shotgun μετά το κάνει πράσινο. Βρίσκει τέτοιο. Ναι, σίγουρα θα βρει απλά. Είναι στον υπόλοιπο εξοπλισμό αυτό όμω. Είναι στον υπόλοιπο εξοπλισμό, δηλαδή σε backpack, σε down shields και τα σχετικά. Και απλά αυτό που αλλάζει στα helmet με όλα αυτά, αλλάζει το ότι. Ανάλογα με το όπλο αυτό που λες, okay, είναι, κόκκινο είναι τα shotgun, ναι, το χρυσό είναι βαράει και assault, δέρνει τη μάνα του. Όχι, το πορτοκαλί το assault λες. Πορτοκαλί assault. Έλα, μην μάθουμε πάλι τα χρώματα, τα έχουμε μάθει τα χρώματα. Τα μάθαμε στο προηγούμενο στο βίντεο. Apex, στο βίντεο. Πάνε να το δείτε, τελευταίο, το κλικάρετε. Για τα rarity της έλεγες, για το shotgun, για τα assault. Α, όχι, ναι. Οκ, θα πάρουμε, ρε παιδί μου, από το Fortnite αυτό. Ωραία, θα πάρουμε τα χρώματα. Ναι, θα το PUBG αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε το Black Ops. Έχει βάλει και το Black Ops τέτοιο. Δεν θα πάρουμε από αυτούς. Να μην πάρουμε λίγο περιβάλλον. Να μην πάρουμε λίγο την κίνηση. Να μην πάρουμε λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Είναι πολύ πιο fast paced. Δηλαδή, πέφτεις κάτω και σε γρηγόρση όπως. Μόλις πέσει, άμα δεν έχει πάρει όπλο, είναι νεκρός. Τέλος. Στο Fortnite, εντάξει, μπορείς και να ράξεις, να πας. Έχεις να ξύνα. Ναι, έχεις να ξύνα, να σπάς κανένα τείχο, να σπάς κανένα. Ένα κάτι. Και να μην έχεις κάλυψη, θα φτιάξεις κάλυψη. Αυτό ακριβώς. Πάντως, μπορώ να σου πω κάτι που αποδεικνύει ότι οι δημιουργοί του Apex σε παρακολουθούν. Εμένα. Εσένα. Για... Το Apex τι είναι? First person. Ναι. Τι γκρινιάζεις εσύ για το Fortnite? Ότι... Δώστε μου first person και θα τους γκρινιάζεις όλους. Ναι. Στο δώσανε. Να είναι καλά τα παιδιά. Πάρ' το. Βασική διαφορά. Από μερικά. Ναι. Όχι από όλα. Και θα σου πει άλλο, μα έχεις τόσους χαρακτήρες που είναι συγκεκριμένοι χαρακτήρες. Δεν έχεις απλά πάρει ένα τζουτζέ όπως είναι στο PUBG και στο Fortnite και απλά παίζεις. Ναι, γιατί ο καθένας έχει τα skills του. Ναι. Ο καθένας έχει μια ειδική, έχει κάτι πιο κάτω από την ειδική και κάποια skills τα οποία είναι αυτά. Και δεν το κάνανε στο Black Ops. Γιατί στο Black Ops έχει συγκεκριμένους χαρακτήρες, αλλά δεν έχει ο καθένας ulti skill δικό του. Έχει απλά, ρε παιδί μου, ότι. Ο τάδε που είναι μηχανικός, ξέρω εγώ, έχει πιο γρήγορο reload, ξέρω εγώ, ή μπορεί να κάνει deploy το, πώς το λένε, το τηλεκατευθυνόμενο. Ναι. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι το Team Fortress είναι ο μπαμπάς όλων. Το Team Fortress ολονών, δηλαδή, ολονών, δεν θα υπήρχαν τώρα. Τώρα άνοιξες, είπες, δεν είναι αυτή τη λατσόβιο. Το Team Fortress 2. Το Team Fortress 1 είναι στυλ πάλι το ίδιο. Πάνω κάτω, με τα classes. Όχι, απλά είναι, ρε παιδί μου, κανονικοί είναι στρατιώτες. Ναι. Τέλο. Που λες, ωραία, ρε παιδί μου, παίρνουμε λίγο από όλους. Παίρνουμε λίγο από όλους και μετά. Και βελτιώνουμε πάνω σε αυτό, ώστε να φτιάξει δικό του παιχνίδι με δικιά του ταυτότητα. Προφανώς. Και οκ, εν τω μεταξύ είναι σε φάση ότι πολλοί βγαίνουν και λένε ότι, ρε παιδί μου, βγήκε το Overwatch με το Fortnite ένα βράδυ και γεννήσαν το Apex. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Ούτε εγώ. Και απλά παίρνω ότι. Βγήκε το Overwatch με τον Black Ops και βγάλαν το Apex. Από αυτή την άποψη. Ναι, ο καθένας έχει τα skill του, έχει την ulti του, ο κάθε χαρακτήρας είναι μοναδικός και παίζουν όλοι εκεί. Άσχετα ότι. Πολύ κοντά είναι σε αυτά τα δύο. Έχει πάρει πράγματα από όλα, ξεκάθαρα το λέμε. Δεν μπορεί να κρυφτεί κιόλα. Ξεκάθαρα. Απλά το μόνο που ουσιαστικά άλλαξε είναι ότι έβγαλα είναι μόνο τρία παιδιά. Έτσι, για να κάνω λίγο τη διαφορά. Ο τρόπος που πέφτω, από πού πέφτω, το πώς πέφτω. Που βασικό, είναι και αυτό μοναδικό. Βασικό το ότι σε ξεκινάει με follow. Δηλαδή, έχεις έναν jump master, τον ακολουθείς. Ναι, είναι τυχαίος αυτός που θα επιλέξει πότε και πού θα πέσουμε. Αλλά έχεις και τη δυνατότητα ο καθένας να πέσει μόνος του. Βέβαια. Απλά σου λέμε ότι έχει τις διαφορές του. Σαν παιχνίδι έχει διαφορές. Προφανώς δεν θα βγάλω κάτι ίδιο. Έτσι. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και. Ως πλεονέκτημα. Δηλαδή, σου λέει, λες εσύ ότι θα πέσουμε εκεί. Εμείς οι τρεις να πέσουμε εκεί και λες μου, έπεσε κόσμος, πέφτει ο ένας από εδώ και φεύγουν, σπάνε πριν πέσεις και πάνε, ξέρω εγώ, δεξιά και αριστερά από το τάδε κτίριο και ό,τι βρούμε όπλο, μετά μπαίνουμε και τους γκανιάζουμε τους συγκεκριμένους, ξέρω εγώ. Και δηλαδή, χαιρετίσματα στον πλάτο. Ναι, γεια σας. Πιστεύω ότι και θα έχει και πιστεύω ότι πρέπει να έχει κάποια updates. Δηλαδή να χτίσουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή να μην περιμένουν να κάτσει τελείως το παιχνίδι. Δηλαδή, όπως είναι στο Fortnite, που πολύ, θα αφήνουν να κάτσουν. Πολύ σπάνια. Το μόνο που θα σε αφήσουν να κάτσουν είναι λίγο πριν αλλάξει σεζόν, αλλά πάλι θα έχεις modes μέχρι την ημέρα που θα αλλάξει σεζόν. Δηλαδή, δεν θα σου κάνουν ριζικές αλλαγές, γιατί θα γίνουν όλες στην αρχή της σεζόν.
π.χ. που κοντοζυγώνει τώρα. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό. Έχουμε. Και ας πούμε, πρώτον, όλοι λένε, όλοι, εγώ το έλεγα και λογικά υπάρχει και παντού, λέει γιατί δεν έχει solo. Άσε τα duos και τέσσερα άτομα μεγάλο squad. Γιατί δεν έχει solo, σου λέει ο άλλος. Γιατί πρέπει να παίζω εγώ με κάποιους άλλους δύο και δεν μπορώ να παίξω μόνος μου. Σωστό, αυτό πρέπει να γίνει. Ένα τέτοιο update. Και duos και πολλά άτομα. Ξέρω εγώ. Και να βγουν όπως βγαίνουν mods Rumble. Να παίζουμε 20 εναντίον 20, 50 vs 50. Έξι, μην ξεχνάς ότι είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, εγώ λέω δεδομένο, δεν σου λέω να μου τα θέλω, άντρα τον θέλω, τώρα τον θέλω. Οπότε υπομονή θεωρώ κάτι θα κάνουν, θα ακούσουν, θα πάρουν feedback. Και αυτό, και καινούριο map, π.χ. Και ή, αν δεν αλλάξουν με τόσο καλά γραφικά δεν νομίζω να μπορούν να αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι όπως το Fortnite το map. Εντάξει, σίγουρα. Αλλά στο είναι PUBG, ένα map το οποίο είναι μικρό. Σχετικά είναι γιατί πηγαίνεις και εσύ γρήγορα, έχεις και διόδους με... Της, δεν ξέρω τι είναι αυτό, του σπερματοδόξου που σου πετάνε πάνω. Ήδη πώς θα το πω, ξέρω εγώ, πώς θα το πω. Το ζιπ, το μπαλόνι. Αφού είσαι σπερματοδόχος. Μαζί σου. Και είναι και κόκκινο. Και είναι και κόκκινο, δηλαδή τίποτα άλλο τέτοιο. Το μπαλόνι και στο ζιπ, γιατί το έχει. Ή δεν έχει, ας πούμε, όπως το Halo ή όπως το Destiny, ένα δαχτυλίδι με ενέργεια που σε πετάει, ξέρω εγώ. Οπότε εγώ για να έρθω εδώ πέρα και να γίνω καλός απέναντί σου και να σου πω ότι πριν από 8 μέρες βγήκε λοιπόν κατά λάθος στη δημοσιότητα. Ότι soon το Apex θα έχει ένα μεγάλο update όπου θεωρητικά θα έχουν προσθέσει και solo και duo. Είδες άμα ξέρει ο άνθρωπος. Απλά ήθελα να επιβεβαιώσω το γεγονός και αυτό πριν πόσες μέρες, πριν από 8 μέρες λοιπόν συγκεκριμένα βγήκε λοιπόν έτσι μια βρώμα ότι θα υπάρχουν και solo, duo και τρίο. Και λογικά πάντως... το καλοκαιράκι μπορεί να έχουμε και κανένα map, ξέρω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Έχω ακούσει ότι σίγουρα σε πολλά updates, επειδή είναι still character based, δηλαδή δεν είναι Overwatch, που καθένας είναι μοναδικός και έχει πολλά abilities και πρέπει να κάνουν balance όλο το παιχνίδι, εκεί λένε ότι μπορεί να βγαίνουν σε ζευγάρια καινούργιοι legends και να... Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουν τον έναν κλειδωμένο όπως έχουν... Τους δύο τώρα, όταν ξεκινάς. Ναι, έξι δεν είναι αυτοί που μπορούν να παίξουν. 4 και 2, 6 νομίζω, ναι. Ναι, έξι και 2, 8, οι δύο ο Bloodhound, ναι. η Παύλαινα, η Bandolier, ο Gibraltar. Τρελός παίχτης. Τέσσερις. Ο Robo, ο τέτοιος. Ο Pathfinder, ναι. Είναι η Παύλαινα. Είναι η Παύλαινα, ναι. Η Wraith. Και η Wraith, 6. Και κλειδωμένοι είναι ο Kostek και ο... Πώς τον είπαμε? Δεν ξέρω. Αυτό την κλαμουριά τον να πούμε. Ο Γκλαμούρης. Και λογικά μήπως βγάζουν έναν κλειδωμένο και έναν free, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να είναι και δύο κλειδωμένοι. Μήπως ξεκλειδώσουν αργότερα τους άλλους και να βγάλουν κάποιους άλλους δύο. Κλειδωμένους. Είναι πιθανό. Ναι, θα δουν, ξέρω εγώ, ότι το έχει αγοράσει τόσο άτομα. Ναι, οπότε πλέον χαίρεστηκαν να πάρει το free, ρε παιδί μου τώρα. Και εγώ αυτά που κερδίζω, άμα δω ότι η παιδί μου είναι λογική η τιμή να πάρω, ξέρω εγώ, έναν από τους δύο, θα κρατήσω για αυτά. Δεν θα παίρνω skins ή τέτοια. Θα πάρω το champions, ώστε να μπορώ να έχω ποικιλία. Πάντως δεν ξέρω αν παρατηρείτε ένα μοτίβο. Δηλαδή τι εννοώ. Δεν μας θα παίξει τώρα κριτικός τέχνης και τέτοια. Ναι. Θα κάνω και έτσι το μους που δεν έχω και θα. Απλά θα σου πει ότι είναι το ίδιο πράγμα όλα. Ότι όλοι πήγαν από ένα λεωφορείο, όλοι προσγειώνονται, όλοι σκοτώνονται. Άλλο θέλω. Σε ένα παράδειγμα θα δώσω δύο άλλα παιχνίδια τα οποία δεν είναι Battle Royale σε κάποια περίπτωση. Το FIFA και το Pro. Θα δεις που θα το πω. Okay. Για πολλά χρόνια έλεγε το FIFA είμαι αυτό. Το Pro είμαι αυτό. Σε γραφικά, σε παίκτες, τι σου δίνω, τι σου πουλάω κτλ. Ήμουν αυτό. Και κανένας δεν κοίταζε να δει πώς θα το κάνει. Όχι καλύτερο, αλλά πώς θα πάει στην επόμενη γενιά. Ναι. Ο καθένας πήγαινε πάνω στο κοινό του και πάταγε. Τώρα που είναι μόδα τα τελευταία δύο χρόνια τα Battle Royale, το ένα παίρνει feedback από το άλλο για να ξεπεράσει το προηγούμενο. Ναι, σαφώς. Δεν είναι ότι εγώ είμαι αυτό, εσύ αυτό. Θα δημιουργήσω εγώ το κοινό μου, εσύ το δικό σου και θα κοντράρω χτυπηθούμε και όποιος κερδίσει. Κοίτα, αυτοί που μπορεί να μην το κάνουν είναι το PUBG με το Fortnite. Ναι. Σε φάση ότι. Είναι και τα δύο Battle Royale, αλλά είναι καμία σχέση στον ομιλητή. Αυτό είναι τελείως διαφορετικά. Τελείως. Ως προς το concept είναι ένα. Το concept, ναι, είναι... Στα Battle Royale, όταν λες, το concept είναι ένα. Ναι, το execution είναι εντελώς διαφορετικό. Πέφτω, σκοτώνω, κερδίζω. Ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά έτσι, καμία σχέση στον απολύτω καμία σχέση. Όπως δηλαδή και στο FIFA και το Pro που είπες, σφυρίζει ο διαιτητής, ξεκινάει το παιχνίδι, πρέπει να βάλω γκολ, κερδίζω. Τέλος. Ναι, τώρα θα πάρω τρόπαιο. Αν θα κάνω το ένα, είναι. Τώρα εντάξει, το, παρακάτω, το Pro με το FIFA είναι πολύ πιο. Είναι το ίδιο πράγμα σε σχέση με το PUBG και το Pro. Θεωρητικά, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν έχει αλλού, ναι, κάποια δεν έχει το ένα, κάτι δεν έχει το άλλο. Ναι, ναι. Είπα ότι πάω ρε παιδί μου αλλού, αλλά ναι. Θεωρητικά είναι δύο τίτλοι ξεχωριστοί, εταιρείες ξεχωριστές,
Πλώς παρέχω ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, αλλά να σου πω κάτι, εγώ πατάω στο κοινό μου, εγώ πατάω στο κοινό μου. Ναι. Δεν θα κοιτάξω δηλαδή, α, έβαλε το, ξέρω εγώ, την μούρη του Ρονάλντο με την ελιά. Πρέπει να τη βάλουμε κι εμείς. Λες και δεν το έχουν κάνει, ξέρω εγώ, από το 2005. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό το συζητάγαμε στο 4 για το Thierry Henry. Που λες. Αυτό ρε παιδί μου, ότι ναι, ουσιαστικά τώρα αυτό είναι, που είναι ο θάνατος σου, η ζωή μου ρε παιδί μου λίγο. Ποιος θα επιβιώσει. Ποιος θα κάνει την παπάτζα. Μόλις την κάνει την παπάτζα, μάγκες, αλλάχτε τον κώδικα. Πάμε. Ναι. Συν 100.000. Ναι, ρε, δεν γίνεται πάντα αυτό. Μπορεί άλλο να πει ότι φτιάχνω, δεν θέλει να κονταροχτυπηθεί που είπε ο Δημήτρης πριν με τον Τάδε. Φτιάχνω ένα πολύ, πολύ γαμάτο παιχνίδι και άμα το αναγνωρίσει ο άλλο θα το παίξει. Θυμήστε μου λίγο ρε παιδί, γιατί έχω κολλήσει πάρα πολύ άσχημα. Είναι στο Black Ops, πώς λέγεται το Battle Royale. Blackout. Θυμάμαι τον Black, δεν θυμάμαι τι γίνεται μετά. Έχω πάθει Blackout. Black, δηλαδή, άμα δεν θυμόσαι και τον Black, δηλαδή. Είναι και αυτό, είναι και αυτό μια. Επειδή είναι τον Black Ops. Και επειδή είμαι και μαυραντώνει Black Antony. Γι' αυτό μα, δεν είναι. Έτσι πάνω αυτό. Έτσι πάνω αυτό. Εκπόρτ, ναι. Possible. Pastry chef. Όχι, ζαχαροπλάσι είμαι. Ωραία. Εντάξει, άλλο. Κίνο αυτό. Εντάξει, απλά πιστεύω ότι εγώ. Από αυτό προτιμώ να παίζω. Λολ. Ναι, από αυτό. Συνέχισε πάλι. Λοιπόν, απλά πιστεύω ότι και τα τρία κινούνται σε διαφορετικές πεπατημένες εισαγωγικά οδούς. Ναι. Γιατί, ας πούμε, το PUBG είναι στο κομμάτι του αληθινού. Πιο ρεαλιστικό, ναι. Του πιο ρεαλιστικού, τύπου Call of Duty, τύπου όλα αυτά Battlefield που βλέπουμε και τα σχετικά. Το Fortnite είναι στο κομμάτι του πιο animation, που υπάρχουν και άλλα παιχνίδια με το ίδιο στυλ, πιο παιδικό. Και έρχεται και το. Ουσιαστικά είναι το κλασικό, το παιδικό. Και ουσιαστικά το Apex είναι το sci-fi παύλα μέλλον. Ναι, είναι και το art style του είναι unique και δεν πατάει πουθενά. Δηλαδή, ούτε θα στο κάνει υπερβολικά καρτουνίστικο, ούτε υπερβολικά ρεαλιστικό. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν πολλά κοινά, αλλά έχουν και αντίστοιχα αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Και για καλό του. Διαφορετικές οδούς. Ναι. Και αυτό είναι που πιστεύω που έχουν και διαφορετικά κοινά. Και κοινά εννοώ θεατές ναι. Και παίκτες δηλαδή. Και πιστεύω ότι δεν θα χάσουν το κοινό τους. Κανένα από τα τρία. Έτσι και, δηλαδή, και αλλιώς. Γιατί. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι παικτών που ένας, στον ένα αρέσει το ένα, στον ένα αρέσει το άλλο. Και θα του βγει για καλό. Άμα ήταν λίγο πιο. Άμα Fortnite-ζε ή PUBG-ζε το παιχνίδι. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Θα κόντραρε, ναι. Θα κόντραρε δεξιά και αριστερά. Είναι αυτό που είπαμε πριν, παιδί μου. Ότι κρατάει το. Τι μου αρέσει αυτό. Τι μπορώ να βάλω εγώ. Και γενικά, άμα ουσιαστικά πάω να αντιγράψω ένα τίτλο και παρουσιάσω ένα παιχνίδι, νέο παιχνίδι. Δεν το θεωρείς νέο παιχνίδι, είναι απλά μια κόπια. Και εδώ μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα. Για ένα παιχνίδι που θεωρούμε ότι αδικήθηκε. Αλλά... Πριν πας αυτό, να μιλήσω. Να κάνουμε μόνο. Γιατί θα μιλήσουμε και με νούμερα. Ναι. Θα σε δώσω το τευτέρι. Εδώ, παιδιά, μισό λεπτό να ξεφυλίζω εδώ πέρα τώρα. Εκτός το ότι μέσα σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες έχει φτάσει 25 εκατομμύρια παίκτες. Α, εντάξει. Τίποτα. Το βγάζουμε τελείως. Το βγάζουμε τελείως αυτό. Όποιος παίζει PUBG, Fortnite, The Ring of Elysium, Black Ops. Θα μπει να δει τι είναι το Apex. Δεν υπάρχει ούτε να μην παίξει κάποιο το Apex. Στο Twitch έφτασε 500. Ναι. Εντάξει. Μέσα σε δύο εβδομάδες. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι σοβαρό marketing. Πέρασε στις δύο μέρες, στις δύο εβδομάδες πέρασε. Στις πρώτες δύο-τρεις μέρες ήταν το. Δηλαδή, μιλάμε για το Fortnite το οποίο είχε καταρρύψει ρεκόρ ταυτόχρονων θεατών. Έτσι. Και ξαφνικά εμφανίζεται αυτό και μέσα σε δύο μέρες. Αρχίζει και κάνει. Έχουμε 10 εκατομμύρια στις πρώτες 3 μέρες, 5, 10, μια εβδομάδα. Παίχτες, γεια σας, καλησπέρα, ήρθαμε. Και εκτός αυτού, μπαίνει σε μια πλατφόρμα που είναι το Twitch, γιατί θα το παίξουν, okay, είναι Klein. Εντάξει, προφανώς θα το δει κόσμος. Και έχουμε, ρε παιδί μου, στις πρώτες 3 μέρες το παίζουν όλοι. Από τους μεγαλύτερους streamer και σχεδόν όλοι, γιατί είναι free, ξαναλέμε. Και που είναι free, παιδιά. Στο Origin. Και ξαφνικά χτυπάει μια 500K. 500K, μαλά. 500K, ταυτόχρονους. Θεάτες. Και εδώ έρχεται το κομμάτι που λέγαμε πριν, ποιος πήρε από ποιον τι. Εδώ το. Με νούμερα θα σου μιλήσω. Γιατί και εγώ τις 4 πρώτες μέρες που είχε βγει το Apex, τις κλασικές παύλα αμερικάνικες ώρες, ας πούμε, που είναι ξημερώματα για μας εδώ, έμπαινα και έλεγα τι παίζει στο Twitch. Πρώτο το Apex, 200-250-300K. Ναι. Δεύτερο, τρίτο θα ήταν κάτι LOL, Dota ή κάτι. Και αυτά τα σχετικά. Ήταν σε περίοδο, διότι υπήρχε πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν LOL, Dota. Και έρχονταν, ξέρω εγώ, τέταρτο το Fortnite με κάτω από 70.000. Καλό είναι. Και γύρω στις 45 με 50 ήταν το PUBG στην πέμπτη εκθέση. Καλά είναι. Μην πας μακριά. Υπήρχε μέρα που μπήκα, sorry πάνω. Υπήρχε μέρα που μπήκα και ήταν πρώτο το Apex με. Ναι, φεύγα, με φεύγα. Και ήταν δεύτερο το Just Chatting.
Ναι, εσύ. Οκ, είναι μια γενική. Μπαίνεις και τσατάτης. Ναι, μια ομάδα ρε παιδί μου, και που απλά έχω βάλει το Just Chatting. Ναι, ήταν πάνω και από το Fortnite και από το PUBG το Just Chatting. Και είμαι σε φάση, τι. Έχεις μπει να δεις και με τα... Ναι, ένιωσε. Έχω αποθηκεύσει και τρεις. Και το συμπέρασμα μου πάνω σε αυτό είναι το εξής, ότι το Fortnite, το PUBG, και πριν βγει το Apex είχε μια βάση, ξέρω εγώ, stream 45 με 60.000, ξέρω εγώ, την ημέρα, ας πούμε. Που πάλι είναι, ναι, το Fortnite, λέμε για τεράστια νούμερα, ναι, και πάλι τεράστια είναι τεράστια. Το Fortnite όμως μπορεί να σου φτάνε 120-150 και έπεσε στις 70. Ναι. Άρα σημαίνει ότι πολλοί που παίζανε Fortnite, και φαίνεται και από streamers δηλαδή, π.χ. Ninja, τις τελευταίες μέρες παίζει σερί Apex. Το αφήσανε το Fortnite και πήγανε στο Apex, ενώ όσοι παίζανε PUBG το κράτησαν το PUBG, δεν το αφήσανε για να πάνε στο Apex, είναι πολύ λιγότερη. Δηλαδή η αναλογία που έφυγε από το PUBG για να πάει στο Apex σε σύγκριση με αυτούς που φύγανε από το Fortnite για να πάνε στο Apex. Ναι, γι' αυτό που είπες, ότι έχεις δημιουργεί και έκανε το κοινό του, δηλαδή ο καθένας έχει το κοινό του και τώρα δημιουργεί και το Apex το κοινό του. Δηλαδή. Αυτό έγινε, πιστεύω, γιατί ακολουθήσαν τη ροή του χρήματος. Δηλαδή, στο Twitch, οι streamer είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Ναι, είναι streamer service, ναι, λογικό. Ωραία, προφανώς. Άρα, από τη στιγμή που το Fortnite πουλάγε, προφανώς και θα ήταν. Το πρωτοθρόνο, πεις να πεις ότι προφανώς ήταν ένα παιχνίδι που πάει να δημιουργηθεί και θέλει να κάνει δώρο, δεν μπορεί να αντιγράψει κάποιο προηγούμενο. Ναι. Ίσως αυτός ήταν λόγος που αδικήθηκε. Δεν έπιασε. Ναι. Το Ring of Elysium. Γιατί αυτό. Πράγματι, αυτό το είχαμε δοκιμάσει με τον Μίτσο, είχαμε παίξει 2, 3, 4, 5 παιχνίδια, πώς ήταν. Ναι, που μετά παίξαμε όλοι μαζί. Και παίξαμε και όλοι μαζί. Ναι. Πολύ ωραίο. Αλλά γεννώ και του λέω, είναι PUBG. Είναι PUBG στα χιόνια. Ήταν χιόνια, ήταν Χριστούγεννα. Πλέον, καλά, εντάξει, πλέον το έχουν φτιάξει ακόμα καλύτερο. Το λέω επειδή μπήκα και πρόσφατα. Καμία σχέση. Ναι, λογικό, αφού έχουν update κάθε μέρα. Το Ring έχει update κάθε μέρα. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, sorry. Και το Battle Pass, και έχεις ένα και δικό σου Battle Pass με περισσότερα rewards και από το Fortnite. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι βασικά είναι το δωρεάν PUBG. Η διαφορά του ήταν απλά αυτό με το ελικόπτερο στο τέλος. Και τα όπλα. Ναι, που μπορούσες να έχεις 4 νικητές θεωρητικά, έτσι. Τέσσερις διαφορετικούς νικητές. Ναι. Είτε μία ομάδα θα νικήσει, είτε τέσσερις. Ναι, στα solo προφανώς 4 θα κερδίσουν. Καλά, ναι. Αλλά ναι, έχεις δηλαδή αυτή τη δυνατότητα. Εντάξει. Οκ, ναι, δεν ξέρω, είναι αυτό που λες. Είναι αυτό που λες. Ότι μάλλον ουσιαστικά επειδή πήγε αυτό το μονοπάτι, ακόλουθε αυτό το μονοπάτι, δεν του βγήκε. Πάντως δεν είναι καθόλου κακό, παιδιά. Όχι, θέλετε, σε καμία περίπτωση. Είναι από τα πάρα πολύ ωραία. Είναι καλοδομημένο και έχει πολύ ωραία γραφικά για free to play. Τι πολύ ωραία γραφικά. Είναι στο ίδιο επίπεδο με το PUBG, νομίζω, ναι, σχεδόν. Ναι, αυτό. Σε θέμα γραφικό. Έχει διαφορές, εντάξει, και πόλεις. Πόλεις. Γύρω και πώς να το πω. Προσοχή λεπτομέρεια, ρε παιδί μου, το PUBG, αλλά εντάξει. Ούτε triple A είναι, ούτε budget όπως έχει το αντίστοιχο. Σίγουρα. Αλλά έχει κάνει άπειρα καλή δουλειά. Και μπορείς να φτιάξεις πάλι και το χαρακτήρα σου όπως θες. Όπως θέλεις. Και βασική διαφορά ότι σου δίνει στην αρχή, ότι σου λέει ρε παιδί, θες glider, θες. Equipment για να σκαρφαλώνεις. Μπράβο, equipment για να σκαρφαλώνεις. Θες πλέον, τότε είχαμε το snowboard. Και πέφτεις με όπλο. Πέφτεις με όπλο. Δεν έχει ξαναγίνει. Πέφτεις με πιστολάκι. Ισχύει. Δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα. Ισχύει. Και πλέον τότε είχαμε το snowboard νομίζω. Ναι, το snowboard. Τώρα έχουμε ποδηλατάκι. Θα το χρησιμοποιήσουμε μισή φορά. Τώρα έχει ποδηλατάκι. Τώρα πέφτεις και έχεις ποδηλατάκι. BMX-άκι, ναι. Τι! Ό,τι καλύτερο. Αυτό θα παίρνω. Είναι πολύ ωραίο. Το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Για τον glider ήμουν λίγο χέσμεντε. Και έτσι όπως το έχουν φτιάξει τώρα, για να ρίξω και εγώ λίγο τυράκι, ρε παιδί μου και γενικά κρυφτά. Υπάρχει ένα σημείο κομμάτι στο χάρτη το οποίο θυμίζει πάρα πολύ Ελλάδα και πάρα πολύ ελληνικά νησιά. Εγώ αφήνω αυτό, τελειώνω εδώ, σταματάω εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος του κίνησε την περίοδο μπορεί να μπει, να το κοιτάξει. Άμα θέλετε, κατεβάστε το, σας λέω παιδιά, δείτε το, αξίζει. Και μικρό είναι. Δεν έχει κανένα. Σαν το Ήλιος που παίξαμε στο Hunger Chest βίντεο στο Overwatch, έτσι. Από εδώ και από εκεί, είδες πώς πάμε στα βίντεο μας. Είδες, αφού μέσα σε όλα είμαστε. Όλα αυτά υπάρχουν. Αν πατήσετε στην καρτέλα Play Video, υπάρχουν. Μπορείτε να τα δείτε. Ψάχτε τα. Για playlist τα έχουμε οργανωμένα. Μπείτε, δείτε. Έτσι. Άρα πάμε στα συμπεράσματα λαού. Να πούμε. Πριν πάμε στο συμπέρασμα, γιατί έχουμε αφήσει ένα απ' έξω. Μιλήσαμε, είπαμε ότι είναι μπαμπάς, μαμά, παιδί μου και αυτά, αλλά το αφήσαμε πάρα πολύ απ' έξω. Έχουμε λιώσει. Και είναι μεγάλη αγάπη. Είναι μεγάλη αγάπη, όχι το blackout, το black ops. Αμέτρητες, ατελείωτες ώρες. Ατελείωτες ώρες, μερόνυχτα, ολάκερα. Σε φάση, όχι ώρες. Αν δεν λάγκαρε. Ναι. Τώρα εντάξει, βλέπεις ότι δεν μιλάω, δεν λέω κάτι. Λέω, όχι, δεν το πάω εκεί, σε καμία περίπτωση δεν το πάω εκεί. Αλλά αν δεν λάγκαρε, θα συνεχίζαμε εκεί.
Ο Νίκος δεν θα παίζει άλλο νομίζω. Είχε χαθεί. Όχι, όχι, θα συνεχίζαμε τις νύχτες. Παίζαμε μέχρι να ξεράσουμε. Δεν γίνεται άλλο. Πραγματικά. Black Ops 2 και τα μυαλά στα Blender. Ήταν. Καλά. Δεν ξέρω, ήταν over the top. Δεν ξέρω. Τελείως και το 1 και το 2, ειδικά το 2. Ναι, ναι. Και μετά ουσιαστικά αυτό το. Μας κατέστρεψε. Το σφάλμα, να το πω έτσι. Είναι ότι. Single player. Που ξενέρεσε ο μυσηγή. Και καλά να πάρθει την κυρία Activision και καλά να πάρθει την κυρία Blizzard. Όχι, δεν υπάρχει καλά. Αν Activision, θα βουλιάξει η Blizzard. Ναι, ναι, να βουλιάξει Activision. Καλά να πάθει που το έκανε. Να είναι καλά η Bungie, να φύγει και η Blizzard, να ισχάσουμε. Όλοι. Να ισχάσουμε. Όλοι. Καλά να πάθετε γιατί αυτό που κάνατε. Και υποτίθεται έκανε Bungie. Και. Έκανε Bungie και. Έκανε. Ναι, αυτό, έτσι, όπως, αυτό λέω. Έτσι όπως έφυγε η Bungie, να φύγει και η Blizzard. Αλλά βέβαια είναι μόνη τη. Μπορεί να πάει καντήλι, μπορεί να μην πάει καθόλου. Να κλείσει, ξέρω εγώ. Και αυτό το λένε ακόμα για την Bungie. Αλλά. Τέλος πάντων, έχει ήταν... δημιουργήσει το Halo, έχει δημιουργήσει αυτό. Το Destiny, έχει, πω... έχει βασίσει να πατήσει. Θα σου κάνω άλλη παρένθεση τώρα, αλλά θα σου πω για την Bungie. Από τη στιγμή που έφυγε από εκεί, τώρα ακούγεται και το πιστεύω, έχει στις πλάτες της κινέζικο κολοσσό από πίσω. Ναι, ναι. Θα κάνουμε και ένα hungry talking για τις πλατφόρμες. Ναι. Ναι. Θα έχει ένα ωραίο φτιάρι να πούμε για thumbnail. Γιατί αυτό. Μπεθέσκο, μαλάκα, μαλάκα. Μη μου αναβάζει την πίεση. Πώς είναι, δεν το περίμενα. Το είχα θάψει λίγο στο μυαλό μου. Σταμάτα. Ούτε για την Ubisoft θα μιλήσει. Ποιο ασχολείται με την Ubisoft, το Uplay, τους φτωχές να πούμε. Τώρα ασχολούνται όλοι. Τώρα ασχολούνται όλοι. Γιατί, γιατί ποιο βγήκε. Το Far Cry. Το New Order. Το 5, ποιο 5, έχει φτάσει το 25ο να πούμε, έχουν βγάλει 4 Far Cry σε 2 μήνες. Αυτά είναι άλλα, αυτά είναι άλλη κουβέντα. Ας φύγουμε, ας φύγουμε, ας φύγουμε, ας φύγουμε, το συνεφάκι θα βγει. Αυτό το Γιάννη το Ubisoft άλλη φορά. Το Ubisoft, αυτό είναι μονότερα που θα φύγει. Γι' αυτό έχει φύγει και σε άλλο ο Γιάννης ο Ubisoft. Τα θέλει, το ζητάει. Καλά, 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 εντάξει. Πάντως όπως και να έχει, ρε παιδί μου, είναι αυτό ότι ένα από τα παιχνίδια τα οποία πρόσθεταν τον τίτλο του Battle Royale, το mode του Battle Royale ήταν. Ναι. Και το είχαν βάλει και σε μπέτα. Εν τω μεταξύ δεν είχαν βάλει το υπόλοιπο παιχνίδι. Πρώτα είχαν βάλει το Blackout. Ναι, ξέρεις κάτι, είναι ένας τίτλος όπου. Οκ, okay, έχει ένα όνομα. Και okay, ιστορία. Ιστορία. Ναι, τρομερή ιστορία. Και το Black Ops, είναι μαζί, είναι της Activision, αλλά είναι της Treyarch και άλλες εταιρείες που συνεργάζονται. Αλλά έχουν, έχει 3-4 στούντιους και συνεργάζονται όλοι. Πάντως, κάνω μίνι παρένθεση. Είναι λίγο θλιβερό, εντάξει, βαριά λέξη, αλλά είναι λίγο στενάχωρο ότι. Ρε παιδί μου, η δικιά μας γενιά. Γαλοχήθηκε με παιχνίδια, ναι. Και τώρα οι νέοι gamers. Ναι, με Y, ναι. Ναι. Προφανώς. Είναι με τα Battle Royale. Ναι, με Fortnite. Fortnite PUBG. Ναι. Εντάξει, ναι. Ισχύει αυτό. Δεν έχουν εκτιμήσει. Δεν έχει ζήσει ο άλλος να περνάς, να φεύγεις 5 ώρες από το σχολείο για να παίξει Call of Duty Modern Warfare 1. Να γκανιάσει εκεί πέρα τον. Όχι τον Σαντάμ. Τον άλλο, τον τρομοκράτη. Ναι. Δεν το θυμάμαι πώς τον λέγανε γι' αυτό, έχουν περάσει χρόνια. Είναι κάποιοι τίτλοι που παιδιά της γενιάς από τη χιλιά, μιλένουμ και μετά, δεν νομίζω ότι θα έκαναν να τα παίξουν. Καλή ώρα το μέτρο που βλέπουμε τώρα. Ποιο 15χρονο παιδί θα κάτσει να ασχοληθεί με το μέτρο, ας πούμε. Ναι, καλά, το μέτρο είναι πολύ ψαγμένο. Μπορεί να ασχοληθεί μόνο αν ακούσει για τον τόρο που θα κάνει. Ναι. Για τον τόρο, για το hype που υπάρχει. Και το hype και τη φασαρία που γίνει με την Epic και το Steam. Μόνο γι' αυτό λέει τι είναι αυτό. Και για να είναι και τόσο και να κάνει αυτό και να το δω. Και να τον προωθήσει στο 1 και στο 2. Ναι. Απλά δεν θα καταλάβει ποτέ τι εστί μέτρο. Αυτό. Δεν θα καταλάβει ποτέ. Και είναι παράδειγμα. Το μέτρο υπάρχουν και άλλα. Ναι, παράδειγμα. Απλά δεν το έχουμε μπροστά μα. Πάντω, ρε φίλε, αν δεν ανοίγει πίστα σε εισαγωγικά με ατάκε του στυλ and remember. No Russian. Δεν έχει νόημα. Καταρχήν. Εντάξει, θα το πάμε τώρα. Δηλαδή να κλαίσω όταν πεθαίνει αγαπημένο χαρακτήρα. Αυτό. Δεν είναι στο Call of Duty, αλλά και αυτό είναι αγαπημένο χαρακτήρα. Στο μέτρο είναι. Παίξει, αν δεν έχει έστω λίγο ρεβίδι, καλά τα κολλήσει. Λίγο Medal of Honor. Καλά. Τώρα πιάνω ένα τέτοιο. Αυτό που πολεμικά κιόλα. Πιάνω έναν άλλο τίτλο έτσι. Του έχει πατήσει όμω. Στεναχωριέμαι που το έχει πατήσει το Battlefield και το Call of Duty και τώρα είναι πάτο. Ωραία, όχι λέμε, όχι τελείωτε. Σε φάση ότι το τερμάτιζε σε ίδια μέρα. Μην τα ξέρει, δεν είχαμε τρομερό τέτοιο, αλλά. Ναι, πάλι όμω την εποχή τότε. Γιατί μπράβο, το τερμάτιζε καθώ ένα full εκεί, καρφωμένο σε μια οθόνη, το τερμάτιζε και τη στιγμή. Θα παίξει 8 ώρε, πρέπει να τελειώσω τώρα. Ναι, δεν ξέρω, όχι, δεν πρέπει να γίνει. Δεν υπήρχε ζωή. Στο. Δηλαδή, αν έκανε save, ναι. Αγωνόσουνα για το πότε θα ξαναβρει χρόνο να το κάνει. Ναι. Στο Modern Warfare το 3, δεν μπορούσα να περιμένω. Πήγα ένα
απαλό εξαωράκι, νομίζω. Στο, απαλό. Στο απαλό εξαωράκι απαλό. Στο Ιντερνετ καφέ. Και έπαιξα όλα τα campaign. Δεν μπορούσα να περιμένω. Λογικό. Ναι. Δυστυχώς. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Και κάποιο, αυτό που λέει, είπαμε ρε παιδί μου, ότι παιδάκια του και, τώρα δεν ναι. θα το δουν ποτέ και το, αυτό. Και το 3 έτσι, δεν λέω το 1 που έχουμε όχι λιώσει. Δηλαδή, το top είναι Modern Warfare 1 και μετά είναι το Black Ops το 2. Έχει τεράστιο. Όχι. Άντε. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 και Black Ops 2. Ναι. Εντάξει, μπορεί και να του έκανε και σκάτζα. Ναι, ρε παιδί. Μπορεί. Δηλαδή, το 1 είναι σίγουρα. Το 1 είναι το top. Είναι εξίδητο. Αλλά όπως και να έχει. Είναι αυτό που πήγα να σου πω πριν, ρε παιδί μου, ότι το Battle Royale Mode που μπήκε στο Black Ops και είπε ότι ναι, το βγάλαν πρώτα πριν βγει το παιχνίδι. Ναι, γιατί όταν είσαι ένα παιχνίδι και βάζει κάτι καινούριο. Καινούριο τόσο εγωγικό από την άποψη ότι είσαι, ξαναλέω, στην περίοδο του Battle Royale, αλλά το δοκιμάζω πρώτη φορά. Ναι. Βάλ το. Στον τίτλο μου, μιλάμε για τον Black Ops τώρα, έτσι. Δες πώς θα πάει. Οπότε το πετάς λίγο free, λίγο έτσι beta. Παιδιά, παίχτε, κάντε ό,τι θέλετε. Ναι. Βλέπεις το feedback, το οποίο όταν βγήκε ήταν υπερβολικά θετικό. Οπότε λέει, μάγκες, ναι, συνεχίζουμε, βάλτε το μαζί. Πάμε, release μαζί όλο. Και πορεύεσαι. Και πορεύεσαι. Με αυτό. Ναι. Οπότε ουσιαστικά ήρθε άλλο ένα Battle Royale από έναν τίτλο, αγαπημένο και για τους τέσσερις. Προφανώς. Και για πολύ κόσμο. Και για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε το δεχτήκαμε, το φάγαμε, το καταπιάμε και πάμε. Οκ, okay, εντάξει, ναι, έγινε και αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε έγινε και αυτό. Και δεν αναφέρουμε τόσο πολύ το Black Ops. Έχουμε και να αναφέρουμε και σε άλλο, και σε άλλο podcast. Γενικά και ο Call of Duty, γιατί είμαστε παιδιά, έχουμε παίξει και Battlefield, αλλά είμαστε παιδιά του Call of Duty, το παιδί μου, έτσι τα φέρει μοίρα. Ξεκάθαρα του Call of Duty. Του Call of Duty πόρνες. Ναι, αυτό πλέον, ναι, σωστό, έτσι είναι, δεν γελάτε, σωστό, πλέον, αυτό είμαστε. Μπορεί να μην ισχύει πλέον. Έγινε τίτλος, καταρχήν εγώ το Call of Duty το 1, το συγγνώμη, το Black Ops το 1, το έχω τερματίσει και στο Wii και στο PlayStation. Έτσι όλοι μαζί με την κονσόλα να χείρας, έτσι. Και στο Wii. Και στο PlayStation. Και στο PlayStation. Και στο Xbox. Και στο Xbox. Και στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή δεν το είχαμε, εντάξει. Εντάξει, όχι, ισχύει αυτό. Δεν είχαμε υπολογιστή. Δηλαδή, ήταν σε φάση ότι... Ήταν το ίδιο παιχνίδι ήταν. Άλλος ο χειρισμός, οκ, σίγουρα. Στο Wii, εντάξει. Ναι, όχι, δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε, το τερμάτισε εκεί. Το ξανατερματίσω, ρε, άλλη τέτοια. Έπαιζε καινούργιο παιχνίδι, άλλο παιχνίδι. Εγώ νόμιζα, χαιρόμουν. Εντάξει, οκ, ήταν και αυτό όμως. Θα τραβήξουμε τέρμα στο Call of Duty. Τέρμα. Λοιπόν. Συμπεράσματα. Τα καλύψαμε, θεωρώ, όλα τα. Ναι. Ό,τι μπορούσαμε. Βαρβάτου στη δουλειά μα. Καλύψει. Δεν πιάνουμε κάτι κουζινό, για τώρα κάτι Παλαντίνη και κάτι τέτοια. Το μόνο που δεν συζητήσαμε εκτενέστερα θα πάει σε επόμενο, γιατί άμα αρχίσουμε και μιλάμε. Τελείωσε, δεν θα. 6 ώρες το podcast. Τελείωσε. Πάσε από ένα θέμα στο άλλο άνετα. Ναι, γιατί αυτό θα το τραβήξουμε. Όσο δεν πάει, θα μιλάμε μέχρι το πρωί. Οπότε, συμπεράσματα. Ναι. Για αδικημένο παιχνίδι μιλήσαμε. Για το ποιος είναι. Μπορεί όμως να βγάλει τα χέρια και να βγάλει τα μάτια του. Μπορεί. Έτσι, οπότε δεν ανοίγουμε κουβέντα. Ναι. Το έχουμε ήδη αναλύσει. Δεν ανοίγουμε κουβέντα, το έχουμε ήδη αναλύσει, οπότε. Τέλος. Ναι. Είμαι περίεργος να δω μετά το Apex τι θα βγει. Το επόμενο παιχνίδι, λες εσύ. Battle Royale. Γιατί όπως είπαμε, το ένα πατάει πάνω στο άλλο για να μην ανοίξει. Θεωρητικά τώρα το Apex. Εάν το εκθρονήσει. Λοιπόν, σου έχω ερώτηση. Θα εκθρονήσει κάποιο μελλοντικό Battle Royale του Apex ή μήπως το Fortnite τελικά είναι ο βασιλιάς του Battle Royale και τώρα όλη αυτή η κουβέντα γίνεται επειδή είναι hot το πράγμα. Στο μέλλον θα δείξει. Θέλω να σου πω εγώ. Το Fortnite θα πάρει τα πάνω τώρα με την καινούργια σεζόν. Στάνταρ. Μόλις δηλαδή ανοίξει καινούργια σεζόν. Η σεζόν 8. Η οποία είναι free. Θα είναι free. Το Battle Pass με προϋποθέσεις. Εάν κάνεις μέχρι το τέλος του μήνα, που είναι μια ημερομηνία 27, νομίζω, όσο είναι, κάνεις τα quests που βγαίνουν ακόμα, δεν έχουν βγει όλα. Δεν έχουν βγει όλα. Και είναι και περισσότερα από αυτά που ζητάει. Ναι. Θέλει 13 και είναι 20. Πόσο τους έχει πονέσει το Apex τελικά. Είναι ότι τους πόνεσε. Είναι τους πόνεσε πάρα πολύ και επειδή όταν είσαι στην κορυφή. Κάποιοι έχουν ανισχύσει. Και είναι αυτό που λένε. Έχουν ανισχύσει πάρα πολύ και είναι αυτό που λένε ότι το να φτάσει στην κορυφή είναι εύκολο. Το να διατηρηθεί είναι το δύσκολο. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε το Fortnite. Είναι στα γραφεία, φαντάζομαι ανθρωπάκια να πηγαίνουν, έρχονται, να καίγονται πράγματα γύρω-γύρω. Ακριβώς στον εγκεφαλό του. Στον εγκεφαλό του αυτό το πράγμα. Και είναι σε φάση ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε. Για να ξαναπάμε πάνω. Οπότε προφανώς λένε ότι, οκ, okay, το αφεντικό τρελάθηκε, μπάτε πας δωρεάν. Αν κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, που δεν είναι κάτι εξειδικευμένα, έτσι τα κάνεις. Οπότε πάρτε το, μπας και. Οπότε φαντάζεσαι ότι αυτό θα τραβήξει κόσμο. Και από τη στιγμή που και οι μεγάλοι streamer θα παίξουν Fortnite. Θα ξαναπαίξουν. Αλλά δεν ξέρω για πόσο θα παίξουν, γιατί αυτό δεν του νοιάζει το μπάτε.
Ναι, τους νοιάζει όμως να έχουν κοινό. Είναι κάτι καινούριο, season 8. Αυτό, βίντε το σε μένα. Ναι, ότι αυτό, μόνο αυτό έχουν. Να παρουσιάσουν ότι ξέρεις κάτι, ναι, ξεκινάμε season 8. Ουουουου, τρέλα. Αυτό. Δεν θα έχουν να παρουσιάσουν κάτι καινούριο. Ότι απλά θα βλέπουν ένα καινούριο, μια καινούργια σεζόν. Ναι. Έτσι, αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Απλά είναι αυτό. Για να κλείσω, sorry, για να κλείσω, είναι ότι το Fortnite θα πάρει ξανά τα πάνω του, αλλά το Epic θα διτηρηθεί. Πιστεύεις ότι θα διτηρηθεί, έτσι, ναι. Μπορεί να κατασταλάξουν με τα... Θα, θα ξαναπέσουν και θα αξιομοιωθούν νούμερα. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Στάνταρ. Θα πάρει τα πάνω για κάποιες μέρες το Fortnite, αλλά το Epic πιστεύω θα διτηρηθεί να είναι πάνω. Και εγώ αυτή τη άποψη μου ότι θα μείνει πάνω, δηλαδή το Apex. Έστω και αν βγει η 8η σεζόν στο Fortnite, εντάξει, παιδιά, να βάσει λίγο τα νούμερα του, είναι λογικό. Από πρώτο, πάει δεύτερο. Εντάξει, απλά πιστεύω ότι πλέον, εντάξει, κάθε 3-4 μήνες βγαίνει καινούργια σεζόν, αλλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει κάποια τεράστια έκπληξη. Πλέον είναι όλα, δηλαδή αν εξαιρέσει το theme της κάθε σεζόν που αλλάζει, δηλαδή πάνω κάτω τα challenge, ας πούμε, και όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω κάτω ίδια. Δεν σου βγάζει κάτι καινούργιο, δηλαδή. Εγώ είμαι της άποψης ότι το μεγάλο μπαμ θα το κάνει το Fortnite σε περίπτωση που προσθέσει άλλο χάρτη. Ναι. Επιπλέον χάρτη. Εκεί πάλι θα σου πω ότι μπορεί και να ξανανεύει στην κορφή. Πάρα πολύ δύσκολο εφόσον αλλάζουν τον ήδη υπάρχουν χάρτη. Απλά σου λέω είναι τόσο δραστικές αλλαγές. Είναι το ίδιο. Δεν, δηλαδή, okay, αλλάζουν κάποια location, προσθέτει ένα location, βάζουν χιόνια, βγάζουν χιόνια. Ναι. Αλλά εντάξει, πόσες αλλαγές να κάνεις ένα-δύο χάρτη. Το μόνο PUBG. Το μόνο Battle Royale παιχνίδι που έχει επιπλέον χάρτες είναι το PUBG όμως. Ωραία όλα αυτά. Αρουσιαστικά θεωρητικά κλείνουμε ότι θα πάρει λίγο πάνω το Fortnite. Αλλά διατηρούει τα σκέπτα του. Και απλά συμφωνούμε, δηλαδή, και ίσως. Ναι. Εγώ έχω κρατάει μια πισινή, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα συζητηθεί. Λοιπόν, έλα να κλείσουμε, γιατί ο Νίκος εδώ πεινάει και δεν μπορώ. Κουγουργουράει. Αφού τα καταφέραμε και παραγγείλαμε τελικά, και ας μην είχαμε πεινάτα. Για πότε είχαμε πεινάτα. Την κουβέντα αυτή με το πόνο. Ναι, γι' αυτό, επειδή θα προετοιμάσουμε και τα υπόλοιπα και έχουμε να συζητήσουμε τα θέματα. Και θα κάνουμε και ένα podcast που θα κράζουμε τις delivery πλατφόρμες. Μαζί με τις άλλες πλατφόρμες, τις εταιρείες που κράζουν παιχνίδια, θα κράζουμε τις delivery πλατφόρμες. Και για να τα δείτε όλα αυτά, πρέπει να κάνετε ένα subscribe. Και να χτυπήσετε και το καμπανάκι. Φυσικά, αν σας άρεσε το σημερινό Hungry Talk, ένα like, παιδιά. Και ένα share για να φτάσει πολύ και να το δουν όλοι. Εκπόρνευσε. Ναι, τα social τώρα, κλασικά, είναι από κάτω στην περιγραφή. Facebook, Instagram, Twitter. Αυτά είναι τα social, αλλά μετά πάμε στο κομμάτι του Discord που εκεί ήταν και άλλα πράγματα. Σε κάθε βίντεο είμαι. Και το Discord. Και το Discord. Ναι, γιατί πρώτον, είτε έχουμε βγάλει βίντεο, είτε δεν έχουμε βγάλει, είτε παίζουμε, είτε δεν παίζουμε. Είμαστε μέσα στο Discord. Έχει κόσμο μέσα στο Discord. Και εμείς να μην είμαστε. Ισχύει αυτό. Όλο και κάποιο υπάρχει και γενικά, ρε παιδί μου, έχουμε τόσο και text channels, αλλά και πώς το λένε, και voice channels. Όπου μπορείτε είτε να λύσουμε απορία, αν έχετε κάποια απορία, είτε να παίξουμε όλοι μαζί, είτε να βρείτε συμπαίκτες, είτε να παίξετε μόνοι σας, είτε να συζητήσουμε. Απλά να συζητήσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα. Το οτιδήποτε. Και εμάς, αν θέλετε να ρωτήσετε, ακόμα και εσείς, άσχετα με την παράση, να θέλετε να παίξετε, υπάρχουν τα αντίστοιχα voice channels που μπορείτε απλά να πείτε εκεί. Και αν δεν έχει, το φτιάχνουμε. Για όλα τα παιχνίδια. Σχεδόν για όλα τα δημοφιλή παιχνίδια υπάρχουν channels. Που ήδη παίζουμε. Και το Twitch. Αυτό πήγα να πω. Σαν διάσημοι streamers κι εμείς, που δεν είμαστε. Κάνουμε live stream. Εντάξει, όχι πολύ συχνά, αλλά κάνουμε. Οπότε ελάτε και εκεί. Να μας ακολουθήσετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Μάγκες, πάμε. Πάμε, γιατί έχω πεινάσει. Άντε, λοιπόν, άντε. Καλή μας όρεξη. Bye.